Τρεις πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Πείτε μας για το σημερινό περιστατικό. Λοιπόν, 8 και 20 από ό,τι έχουμε δει περίπου η ώρα έγινε έκρηξη. Μάλλον από ό,τι λένε οι συνάδελφοι που ήταν εκεί κοντά, πιο κοντά από τους υπόλοιπους όλους, έγινε από διαρροή υδρογόνου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συγκεκριμένα μέτρα δεν είχαν πάρθει για να προστατεύουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων που δούλευαν εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, παρόλο που έγινε η έκρηξη, πήρε φωτιά, η οποία ήταν πολύ μεγάλη από ό,τι λένε οι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Είχαμε συναγερμό να μην βαρέσει, για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος. Μιλάμε για μια πολύ σοβαρή αμέλεια, δεν είναι μια βιοτεχνία. Εδώ μιλάμε για ένα χώρο, ένα εργοτάξιο που δουλεύουν 2.800 έκτατοι και άλλοι 1.000 μόνιμοι. Λοιπόν, και μάλιστα με γύρισε επικινδυνότητας. Δεύτερον, δεν υπήρχαν έξοδοι διαφυγής. Όλοι οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται, πήγαν να φύγουν, δεν μπορούσαν να φύγουν από πουθενά. Κάποιοι μάλιστα πήγαν να σπάσουν μια κλειδαρένια πόρτα για να βγουν και τους κυνηγάγανε φύλακες, γιατί να τους πάρουν τις κάρτες να μην ξαναμπούν για δουλειά μέσα, να τους τιμωρήσουν. Λοιπόν, δουλεύουν 12 ώρα, δουλεύουν 16 ώρα. Θέλουν να βγάλουν στο μισό χρόνο τη δουλειά από ό,τι θα έβγαινε με φυσιολογικές συνθήκες. Και εργαζόμενοι που είχαν ένα χρόνο και δύο χρόνια να δουλέψουν, έρχονται για ένα κομμάτι ψωμί και τους παίζουν, τη ζωή κοροναγράμματα. Κύριε Βουλικόγιαννη, πείτε μας τελικά πόσοι τραυματίες υπάρχουν και πόσοι είναι σοβαρά τραυματίες. Λοιπόν, εμείς αυτή την εικόνα που έχουμε, να κάνετε και ρεπορτάζ στα νοσοκομεία, είναι για τρεις στο Θριάσιο και τρεις στο Αττικό, σοβαρά οι τρεις διασωληνωμένοι. Μέχρι εκεί ξέρουμε και μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή μια επίσημη ανακοίνωση που να λέει ότι στο συγκεκριμένο χώρο δούλευαν οι τάδε εργολάβοι με τους τάδε εργαζόμενους και αυτή τη στιγμή έχουμε ή δεν έχουμε αγνοούμενους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κρεματόριο, μιλάμε για μεσαίωνα. Να μην ξέρει ποιος δουλεύει πού. Είχατε κάποια επικοινωνία με την πολιτική προστασία? Με την πολιτική προστασία, με το κέντρο, με το Υπουργείο Εργασίας, το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, το ΣΕΠΕ, με τον Ειδικό Γραμματέα, και ζητάμε να έρθει εδώ και έρχεται, μας είπε ότι στέλνει, μας απάντησε θετικά, στέλνει ειδικό κλιμάκιο, και αν δεν γίνει πλήρης έλεγχος, να μην μπει μέσα να τα δουλέψει. Να δώσουν μόνοι τους το OK και απειλούσαν και τρομοκρατούσαν και κόσμο να πάει από τώρα για δουλειά. Από εδώ και πέρα πώς θα κινηθείτε? Αύριο το πρωί έχουμε γενική συνέλευση εδώ, με όλο τον κόσμο. Θα αποφασίσουμε συλλογικά και ό,τι αποφασίσουμε συλλογικά θα πάμε το κάνουμε όλοι μαζί. Σίγουρα όμως θα βάλουμε ένα διοικητικό πλαίσιο να διορθωθούν κάποια πράγματα. Γιατί όλοι συζητάγανε. Α πω εγώ τι συζητάγανε στα πηγαδάκια. Ποιο θα είναι ο επόμενο? Αυτό συζητάγανε όλοι. Ποιο θα είναι ο επόμενο? Μικρό. Ξέρω εγώ. Τραυματίας. Μικρό. Δεν το λέμε για